εδώ ή στην Αθήνα, θα εγκλήτωνε τον κουνιάδο μου από τη φυλακή όπου τον είχαν βάλει για λαθρεμπόριο, θα έβαζε το γιο μου υπότροφο και δεν ξέρω κι εγώ πόσα άλλα που με έκαμναν να βλέπω εις τον ύπνο μου λαγούς με πετραχίλια. Ερίχτηκα λοιπόν εις τον εκλογικόν αγώνα, καθώς έλεγε, εγώ και όλοι οι δικοί μου. Το περβόλι μου είχε γίνει εκλογικών κέντρων και από πρωί εις βράδυ έτρεχα να κάνω προπαγάνδα, να μοιράσω προγράμματα, φωτογραφίες, υποσχέσεις και όπου ήτου ανάγκη ακόμη και γροθιές. Η γυναίκα μου εμοίραζε και εκείνη φέτες, καρπούζι και γλυκές ματιές. Ένα βράδυ ήρθε καημένη με πολύτης ντροπή να μου ξομολογηθεί πως για να πάρει με το μέρος μας έναν αντίθετο κομματάρχη αναγκάστηκε να τον αφήσει να την φιλήσει και να του υποσχεθεί στα ψέματα κάτι περισσότερο. Τόσος ήταν ο φανατισμός μου που της το εσυγχώρεσα και αυτό. Με τη συμφωνία όμως να μην το ξανακάνει και με κρυφόν σκοπό να του σπάσω τα κόκαλα του μασκαρά όταν ετελείωναν οι εκλογές. Στη δεύτερη περιοδία έμεινε ο συνταγματάρχης να τον φιλοξενήσω. Αφού τον εκαλοτάγησα, με αρώτησε δια τα ιδιαίτερά μου. Εγώ του αποκρίθηκα πως το περβόλι δίδει μικρό εισόδημα και πως το κέρδος από τα ψάρια το τρώγει το διάφορο του χρέους για τις δύο βάρκες. Τότε σ' αυτός με συμβούλευσε να πουλήσω βάρκες και αμπέλια και να αγοράσω κάτι μετοχές της Πελοποννήσου όπου επουλούσαν στο χρηματιστήριο ο ανταποκριτής ενός κάποιου γούστα από την Αθήνα. Από αυτές θα έπαιρνα διάφορο 10%. Θα είχα και τη θέση μου και θα επάντρευα και την κόρη μου με ένα επιλοχία που είχε αυτός ειδικών του. Αυτά μου ετσαμπουνούσε ο καλοθελητής μου. Που ανάθεμα το σύννεφο που τον εξέρασε εις το πτωχικό. Έγιναν τέλος πάντων οι εκλογές και επέτυχε ο δικός μας. Τελευταίος όμως και μονάχα με 9 ψήφους παραπάνω από αυτόν που ήρχονταν κατόπιν. Μπορώ λοιπόν να είπω, δίχως να καυχηθώ, πως αν εξέλιπαν οι δικοί μας ψήφοι, αυτός θα ήταν ο επιλαχών. Όταν επήγα να τον αποχαιρετήσω εις το λιμάνι, μάλιστα, ευρήκα εκεί κόσμον πολύ. Δασκάλους, μανάβηδες, ταμπάκιδες, σκουπιδοξίστες και αυτόν ακόμη τον μπόγια των σκύλων. Ο βουλευτής εκρατούσε ένα κατάστιχο και σημείωνε ονόματα και τι ζητούσε ο καθένας. Όταν ήρθε η δική μου σειρά, μου είπεν πως δεν του περισσεύει τίποτε καλόν εις την σειρά και να πάγω να με βολέψει καλύτερα εις τας Αθήνας. Εγώ βέβαια θα προτιμούσα εις την σειρά όπου με ήξευραν όλοι, αλλά με θάμπωνεν η ανωτέρα θέσης και τα γαλόνια του λοχεία. Από την άλλη μέρα λοιπόν ευάλθηκα να ξεκάμω το κτήμα, το ορνηθαριό, τα γίδια και τα γουρούνια. Χρειάστηκε όμως ένας μήνας για να έβρω μουστερίδες, γιατί τότε όλοι ήθελαν τα χαρτιά και κανένας δεν εγύριζε να δει τα χωράφια. Εξεκαθάρισα τέλος πάντων 8.000 δραχμάς. Επαρέλαβα και τις 30 μετοχές που με έβαλε ο βουλευτής να αγοράσω δια το τέλος του μηνός και την άλλη μέρα το πρωί εφόρτωσα εις το βαπόρι τη γυναίκα και τα 7 παιδιά. Τα γιόμελα είχαν πεθάνει μικρά και έπειτα ευγήκα πάλι έξω να ξεκαθαρίσω ένα τελευταίο λογαριασμό που μου απόμενε εις τη σειρά. Έτρεξα να σποτιχωθώ με μία χοντρή μαγκούρα πίσω από ένα φράκτη, κοντά στο καφενεδάκι της χώρας, όπου επήγαινε να παίξει τάβλη κάθε βράδυ εκείνος ο αχρίος που εφίλησε τη γυναίκα μου.
Όταν τον είδα, επετάχτηκα σαν φάντασμα. Του έσφιξα το λαρύγγι για να μην μπορεί να γκαρίσει και του πασάλιψα ένα ξύλο που θα το θυμάται ακόμα. Την άλλη μέρα το πρωί είμαστε εις τας Αθήνας. Αφού ευόλεψα τους δικούς μου εις ένα μικρό ξενοδοχείο, έτρεξα για να έβρω το βουλευτή. Περίμενα μετά την τόση αγάπη της Ήρας πως θα με φιλήσει. Μα εις την Αθήνα είχε γίνει σοβαρός. Μου είπεν ότι η θέση των υπουργικών βουλευτών είναι ιδιαιτέρως δύσκολη δια το πλήθος των απαιτήσεων. Θα φροντίσει όμως να μου έβρει μία μικρά θέση και να περάσω με τα 8 μέρες. Αυτά ξερά και ούτε ένα χάθησε, ούτε ένα τσιγάρο, ούτε ένας λόγος για την υποτροφία του γιού μου ή της κόρης μου το λοχεία ή τι κάμνει η γυναίκα σου. Ήθελα να μείνω λιγάκι με την ελπίδα πως θα τα θυμηθεί όλα αυτά. Είχε όμως πολλήν εργασία και τον αποχαιρέτησα με βαριά καρδιά. Και ξαναπήγαμε τα 8 μέρες. Μου είπαν ότι ήταν στην Βουλή, την επομένη στην στρατιωτική Λέσχη, την επομένη δεν ξέρω κι εγώ πού. 3 όλες εβδομάδες επήγαινα πρωί βράδυ στο σπίτι του και μονάχα 2 φορές αξιώθηκα να του μιλήσω. Δεν κατόρθωσα να βγάλω από το στόμα του άλλο τίποτε παρά μόνο πως φροντίζει για να έχω υπομονή. Πώς όμως μπορούσα να έχω υπομονή ενώ είχα 7 παιδιά να ταγίσω και εις το βρωμόχανον όπου εκονεύαμε μούχλα, στενακόρια, κορέοι, φαγή με ξύγκι και έξοδα 10 δραχμάς την ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε και 9 νομάτια, όλοι με γεράτα δόντια.